Συχνά ακούω εκπαιδευτές πωλήσεων να λένε ότι θα πρέπει να δίνουμε στους υποψηφίους μας δύο επιλογές για ραντεβού. Σε βολεύει, ας πούμε, την Τρίτη στις 11 το πρωί ή την Τετάρτη το απόγευμα στις 7. Αυτή η τεχνική μπορεί να δούλευε κάποτε, αν όμως δεν θέλετε να ακούγεστε και να είστε χειριστικοί, προτείνουν να την αλλάξουμε. Στο σημερινό μάθημα θα δούμε πώς κλείνω ραντεβού χωρίς να με στείνουν και πώς μπορώ να κρατήσω τη στάση μου όταν μου προτείνουν ημέρες και ώρες που δεν μπορώ, αντί να αλλάζω συνεχώς όλο το πρόγραμμά μου για να κλείσω το ραντεβού με κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης μπείτε στο GreekCoach.gr / blog για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Στην πεντάωρη εκπαίδευση της ακαταμάχητης πρόσκλησης δίνω τα βήματα της φόρμουλας πρόσκλησης, τα οποία είναι ο χαιρετισμός, η πρόκριση, η πρόσκληση και το κλείσιμο σε δράση. Αυτά είναι τουλάχιστον τα 4 βασικά βήματα, υπάρχουν και κάποια άλλα επιμέρους. Αν δεν έχετε μελετήσει την 5ωρη εκπαίδευση και ασχολείστε με τις πωλήσεις, με το δικτυακό marketing, με το MLM, τις απευθείας πωλήσεις, θα σας πρότεινα οπωσδήποτε να τη μελετήσετε και να την ακούσετε ξανά και ξανά 10 με 15 φορές. Μπορείτε να τη βρείτε στο GreekCoach.gr / invite. GreekCoach.gr / invite. Ένα βήμα που βλέπω συχνά ανθρώπους να μην κάνουν σωστά είναι το τελευταίο βήμα, το κλείσιμο σε δράση. Το κλείσιμο σε δράση είναι το σημείο που κάνω συγκεκριμένο το ραντεβού. Δηλαδή πότε θα βρεθούμε ή πότε είναι η παρουσίαση που θέλω να παρακολουθήσουν, πού θα βρεθούμε, πώς θα συναντηθούμε, τι ώρα κτλ. Συχνά ακούω εκπαιδευτές πωλήσεων να λένε ότι θα πρέπει να δίνουμε στους υποψηφίους μας δύο επιλογές για το ραντεβού. Για παράδειγμα, σε βολεύει αύριο το πρωί στις 11 ή μεθαύριο στις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, αυτή η τεχνική κάποτε μπορεί να δούλευε. Αν όμως δεν θέλετε να ακούγεστε και να είστε χειριστικοί, προτείνω να την αλλάξουμε. Η άλλη επιλογή που διδάσκεται συνήθως είναι να δίνετε δύο επιλογές πιο γενικές. Σε βολεύει καλύτερα πρωί ή απόγευμα, σήμερα ή αύριο, στις 6 ή στις 8. Αυτός είναι ένας προτιμότερος τρόπος για να κλείνω ραντεβού. Μία βελτιωμένη επιλογή και αυτή που ακολουθώ συνήθως είναι η εξής. Ας πούμε ότι θα του στείλω κάποιες πληροφορίες για να παρακολουθήσει και μετά θέλω να κλείσω ένα ραντεβού μαζί του για να συζητήσουμε τις πληροφορίες που του έχω στείλει. Του λέω λοιπόν το εξής. Πότε θα θέλεις να μιλήσουμε αφού δεις τις πληροφορίες? Το αφήνω δηλαδή ανοιχτό. Αυτό δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στον υποψήφιο. Όταν νιώθει αυτή την ελευθερία, δεν νιώθει ότι πιέζεται και είναι πιο δεκτικός στην όλη επικοινωνία μαζί μου. Και μειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες να μην εμφανιστεί τελικά στο ραντεβού μας. Οπότε λέω, πότε θα θέλεις να μιλήσουμε αφού δεις τις πληροφορίες? Ή αν θα ήθελα να κλείσουμε ένα ραντεβού, θα ρωτούσα πότε θα είχες 30 λεπτά μπροστά στον υπολογιστή να σε καλέσω να σου δείξω μερικά πράγματα στο ίντερνετ για τη δουλειά. Το αφήνω δηλαδή κάπως ανοιχτό. Τώρα κάποιος θα σκεφτεί, ναι Θοδωρή, καλά τα λες εσύ που δεν έχεις άλλη δουλειά και ασχολείσαι μόνο με αυτό, αλλά εγώ έχω μια πρωινή δουλειά, οπότε μπορώ μόνο τα απογεύματα. Το καταλαβαίνω αυτό και εγώ έχω πολλές άλλες ασχολίες και δεσμεύσεις, οπότε το ότι τον ρωτάτε πότε μπορεί δεν σημαίνει ότι θα δεχτείτε οτιδήποτε σας προτείνει. Αν γνωρίζετε ότι το πρόγραμμά σας είναι δεσμευμένο τα πρωινά και μπορείτε μόνο τα απογεύματα, μπορείτε να τροποποιήσετε την ερώτηση ως εξής. Ποιο απόγευμα θα έχεις 30 λεπτά μπροστά στον υπολογιστή να σε καλέσω να σου δείξω μερικά πράγματα στο ίντερνετ για τη δουλειά? Ή ποιο απόγευμα θα θέλεις να μιλήσουμε για να συζητήσουμε τις πληροφορίες που θα σου στείλω? Θα συνεχίσω όμως με το προηγούμενο παράδειγμα για να δείτε πώς το οδηγώ τελικά για να κλείσω ένα ραντεβού σε χρόνο που βολεύει εμένα και πώς κάνω συγκεκριμένο το ραντεβού μας και επίσης ποια είναι η στάση μου γύρω από όλο αυτό. Οπότε λέω πότε θα έχεις 30 λεπτά κτλ. Τώρα, εδώ η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι περισσότεροι δεν δίνουν συγκεκριμένη απάντηση. Αν δώσει καλώς, αν όχι, συνεχίζω. Οπότε λέω, πότε θα έχεις 30 λεπτά κτλ. Αν δω ότι δεν απαντάει, λέω, θα σε βόλευε καλύτερα πρωινά ή απόγευμα τινά? Απόγευμα. Ωραία, μπορείς αύριο στις 7. Ή, ωραία, αύριο το απόγευμα βλέπω ότι έχω χρόνο στις 7. Μπορείς. Ωραία, θες να το κάνουμε μέσω βιντεοκλήσης στο Messenger, στο Zoom ή με FaceTime? Τέλεια. Οπότε αύριο στις 7 θα σε καλέσω στο Messenger και θα χρειαστεί να έχεις περίπου 30 λεπτά, όπως σου είπα. Είσαι okay με αυτό? Τόσο απλό. Ακούστε αυτό το μάθημα ξανά και ξανά, σημειώστε τη γλώσσα επικοινωνίας που χρησιμοποιώ, κάντε την εξάσκηση ξανά και ξανά και αρχίστε να την εφαρμόζετε. Τώρα, βλέπω πολλούς που κάνουν το εξής. Δέχονται ραντεβού
Οποιαδήποτε ώρα προτείνουν υποψήφιό του, ακόμα και αν είναι σε ώρα που δεν μπορούν, και μετά μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν άνω κάτω το πρόγραμμά του, απλά και μόνο για να είναι στο ραντεβού με τον υποψήφιό του. Δεν θα το πρότεινα αυτό. Η στάση μου είναι η εξής. Θα πρέπει να μπορεί στις ώρες που μπορώ κι εγώ. Πρόκειται να κλείσουμε ένα ραντεβού. Δεν είναι ότι εγώ θα πρέπει να γυρίσω τον κόσμο ανάποδα για να μπορέσω να εξυπηρετήσω την αυτού εξοχό τη. Αυτό που έχω εγώ είναι μια λύση στο δικό του πρόβλημα, στις δικές του ανάγκες. Θα πρέπει εκείνος να προσαρμόσει το δικό του πρόγραμμα για να βρει χρόνο να βρεθεί μαζί μου. Θα μου πείτε πάλι ναι, το λες εσύ τώρα που έχεις ένα μεγάλο δίκτυο κτλ. Όχι. Αυτή ήταν η στάση μου και όταν ξεκινούσα να χτίζω το δίκτυο που έχω τώρα και είναι ένας από τους λόγους που μπόρεσα να χτίσω ένα μεγάλο δίκτυο. Γιατί είχα τη σωστή στάση. Πρώτα έρχεται η στάση και μετά το αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε ξανά μερικά παραδείγματα. Οπότε λέτε εσείς. Πότε θα θέλεις να μιλήσουμε αφού δεις τις πληροφορίες? Και λέει υποψήφιος, μπορώ αύριο το πρωί στις 10. Λέτε εσείς, αν δεν μπορείτε το πρωί. Κοίταξε, πρωινά δεν με βολεύει. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε μετά τις 5. Ο υποψήφιος. Ναι, οκ. Okay. Οπότε λέτε εσείς, ωραία, σε βολεύει να τα πούμε στις 5.30. Και λέει υποψήφιος, οκ. Okay. Οπότε λέτε εσείς, σε ποιο τηλέφωνο μπορώ να σε καλέσω, σε αυτό που μιλάμε τώρα? Και λέει υποψήφιος, ναι. Ωραία, οπότε σου στέλνω τις πληροφορίες, τις βλέπεις και μιλάμε αύριο στις 5.30 σε αυτό το τηλέφωνο. Ή πότε θα έχεις 30 λεπτά μπροστά στον υπολογιστή να σε καλέσω να σου δείξω μερικά πράγματα για τη δουλειά? Και λέω υποψήφιος, μπορώ αύριο στις 10 το πρωί. Κοίταξε, πρωινά δεν με βολεύει εμένα, θα μπορούσα να το κάνω το απόγευμα μετά τις 6. Και λέω υποψήφιος, δεν μπορώ τα απογεύματα, εργάζομαι. Οπότε μπορείτε να πείτε εσείς, το καταλαβαίνω αυτό. Θα ήθελες να το κάνουμε το Σάββατο? Ή μπορείτε να πείτε, okay. Κοίταξε, το καταλαβαίνω αυτό και αυτό που έχω να σου δείξω, αν τελικά το κάνεις και ασχοληθείς με αυτό, είναι κάτι που θα σου βοηθήσει πάρα πολύ στο να απελευθερώσεις αρκετό χρόνο από την άλλη σου εργασία. Θα μπορούσε να ζητήσεις να πας λίγο πιο αργά σήμερα, ή να φύγεις λίγο πιο νωρίς, ή να πάρεις ρεπό αύριο για να μιλήσουμε. Ή παράδειγμα, μπορεί να πει υποψήφιος, δεν μπορώ αύριο το απόγευμα γιατί έχω ραντεβού με τον γιατρό. Θα μπορούσε να το αλλάξεις. Τώρα θα σκέφτεσαι τι, να αλλάξει ραντεβού με γιατρό, πας καλά. Ναι, προφανώς. Τόσο σημαντικό είναι αυτό που θα του δείξω. Αυτή είναι η δική μου στάση τέλος πάντων. Περισσότερα γι' αυτό και ανάλυση για το βήμα κλείσιμο σε δράση θα μάθετε στην εκπαίδευση Ακαταμάχητη Πρόσκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε μπαίνοντας στο GreekCoach.gr / invite. GreekCoach.gr / invite. Θα βρείτε το link στην περιγραφή του βίντεο. Αποκτήστε την εκπαίδευση και ακούστε την 10 με 15 φορές. Κρατήστε σημειώσεις. Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα επικοινωνίας και θα μπορέσετε να κλείνετε πολύ πιο αποτελεσματικά ραντεβού. Εσείς πώς κλείνετε ραντεβού? Μοιραστείτε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε στα σχόλια και βοηθήστε και άλλους να μάθουν από εσάς. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίσης θα το εκτιμούσα αν το μοιραζόσασταν και με άλλα άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε πράξη στη σημερινή ιδέα, κλείστε τα ραντεβού σας χωρίς να σας στείνουν. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Αν σου άρεσαν οι ιδέες που μόλις άκουσες στο βίντεο και θέλεις να μάθεις πώς μπορείς να δουλέψεις μαζί μου σε προσωπικό επίπεδο, προσφέρω μια επιχειρηματική ανάλυση διάρκειας 30 λεπτών που είναι εντελώς δωρεάν. Μπες στο GreekCoach.gr /free, συμπλήρωσε τη φόρμα και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού για να συζητήσουμε ποια στοιχεία, ποιες πτυχές της επιχείρησής σου χρειάζονται βελτίωση αυτή τη στιγμή και πώς μπορείς πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά να φτάσεις προς το στόχο σου. Μπες στο GreekCoach.gr / free.